είδα το φανάρι. Είδα μόνο τρομαγμένος ένα Χόντα να φρενάρει. Ο Νότης Φακιανάκης μόνο αφηρημένος δεν ήταν χθες βράδυ παρά τα όσα λέει στο τραγούδι του, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του. Ένα Χόντα που φρενάρει. Ο γνωστός τραγουδιστής μπορεί να είδε ένα αυτοκίνητο μπροστά του και να πρόλαβε να φρενάρει, αλλά το κακό είχε γίνει. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα. Στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ φαίνεται να τρέχει. Αλλά μόνο έτσι δεν έγιναν τα πράγματα. Καθώς ο γνωστός καλλιτέχνης έκανε τη συνηθισμένη διαδρομή για το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται. Γύρισε το ήταν αυτό για το μαγαζί, εκείνη την ώρα που πήγαινε συνήθως, ήταν νυφάλιος. Πήγαινε στο μαγαζί, πετάχτη η κοπέλα. Να είναι καλά η κοπέλα, να είναι καλά και ο νότης μας. Τέλος καλό, όλα καλά. Στη συμβόλη των οδών Αθηνάς και Δήμητρα στη Βουλιαγμένη, το πολυτελές αυτοκίνητο που οδηγούσε ο τραγουδιστής συγκρούστηκε κατά από άγνωστες συνθήκες με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια νεαρή κοπέλα. Οι φωτογραφίες του Gossip TV δείχνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ο Νότης βγήκε έξω, τον έβγαλαν από το παράθυρο από τη γνώση της διοίκησης. Είναι καλά. Λίγο αργότερα, ένα ασθενοφόρο τον παραλάμβανε για το νοσοκομείο. Ο γνωστός τραγουδιστής μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Η είδηση έγινε αμέσως γνωστή και στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά ο Νότης Φακιανάκης και ένας από τους τραγουδιστές ενημέρωσε τους θαμώνες για το τροχείο που είχε ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης. Ας ειδοποιήσουμε τον κόσμο γιατί το μαγαζί ήταν σχεδόν γεμάτο. Καταγκαστήκαμε να ειδοποιήσουμε τον κόσμο και να κλείσουμε. Έχω στο νοσοκομείο να τον βρω όπου έκανε τις εξετάσεις. Ακουφίλε. Με το τράνταγμα της ζώνης πονάει όλο το σώμα. Έγιναν όλες τις εξετάσεις, φυσικά δεν μπορεί να κουνηθεί ώρα σήμερα και πάλι σήμερα θα είναι το μαγαζί κλειστά. Η περιπέτεια του Νότη Φαγιανάκη ταξίδεψε μέχρι την ΚΟ από όπου κατάγεται και όλος ο Δήμος εκφράζει τη συμπαράστασή του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στο φίλο μου τον Νότη, στην οικογένειά του και καλή ανάρρωση για να επανέλθει στις επάλξεις πρωτίστως στην οικογένειά του και μετά στην πίστα. Πιο πολύ από όλους όμως ανησύχησε η μητέρα του γνωστού τραγουδιστή. Η μητέρα είναι πάντα μητέρα. Μια χαρά είναι, στεναχωρέθηκε, για να μιλήσαμε και με την αδελφή του και μόνο το Σόι. Ποια μάνα δεν ανησυχεί για το παιδί της. Η οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου μεταφέρθηκε και αυτή ελαφρά τραυματισμένη στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.